Μεσοπρόθεσμα και συγκεκριμένα το 2026 θα είναι σε θέση Κύπρος να συνδράμει στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαγωγή φυσικού αερίου από το κήθεσμα Αφροδίτη. Αυτό ανέφερε μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πυλίδου, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει τα αποτελέσματα της χθεσινής έκτακτης συνόδου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο πιο πολλές ποσότητες προστίθενται στα κοιτάσματα της Κύπρου, επιβεβαιωμένες ποσότητες τόσο πιο εύκολη είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή και τα αποτελέσματα του Γλαύκος αλλά και τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων εν τοτάλ που θα ακολουθήσουν θα είναι μεγάλη σημασία. Όσον αφορά την όλη εικόνα. Το 2019, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφών με τις εταιρείες που ανέλαβαν την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του πρώτου κοιτάσματος που εντοπίστηκε στην Κυπριακή ΑΟΣ το 2011, τέθηκε στόχος για έναρξη της παραγωγής το 2025. Η Υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε και στις επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι για εξαγωγή του κυπριακού φυσικού αερίου, όπως η μεταφορά σε τερματικά της Αιγύπτου. Σημείωσε ότι μεταξύ άλλων υπάρχουν επαφές και με εταιρείες που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στην γειτονική ΑΟΣ του Ισραήλ για αδιασύνδεση αγωγών. Ενώ σχολίασε και την προοπτική που εξωγενείς παράγοντες διατηρούν στο τραπέζι για την κατασκευή αγωγού μέσω Τουρκίας. Ο αγωγός στην Τουρκία θεωρώ ότι είναι έναν αρκετά δύσκολο εγχείρημα, το οποίο θα αντιμετωπίσει τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πιθανόν και άλλοι αγωγοί, οι οποίοι έχουν τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις. Η κυρία Πυλίδου πρόσθεσε ότι μετά τη νέα ερευνητική γεώτρηση στο θαλασσοτεμάχιο 6 από την κοινοπραξία, τον Eni Total, η έναρξη της οποίας αναμένεται εντός Μαΐου, τους θερινούς μήνες η Exxon Mobil Qatar Petroleum θα προχωρήσουν σε σεισμικές έρευνες στο τεμάχιο 5. Τέλος, χαρακτήρισε ως σημαντικές τις παρεμβάσεις Κύπρου στην χθεσινή σύνοδο για εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για να επιτευχθεί απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.